Θεοφάνεια, σήμερα εορτασμός των Θεοφανίων, με λαμπρότητα εορτασμός και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι. Και ευθύς αμέσως θα συνδεθούμε ζωντανά με το Φανάρι, προκειμένου να συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον κύριο Νίκο Παπαχρήστου. Κύριε Παπαχρήστου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά στους τηλεθεατές σας και σε όλη την Κρήτη. Ιστορική ημέρα για την Ορθοδοξία η σημερινή. Το κλίμα στο Φανάρι, να μας μεταφέρετε λίγο. Το κλίμα στο Φανάρι εορταστικό, όπως θα είδατε και από τα τηλεοπτικά πλάνα που μεταδόθηκαν από την σημερινή ημέρα, την Πατριαρχική Θεία, όπου πραγματοποιήθηκε η Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου και ακολούθως ο καθαγιασμός των υδάτων και η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον Κεράτιο Κόλπο. Βέβαια δεν υπήρχε το πλήθος των πιστών όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τηρουμένων βεβαίως και όλων των μέτρων προστασίας από την πανδημία, υπήρξαν αρκετοί πιστοί και υπήρξε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα τοπικά και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για την τήρηση του εθίμου, της παραδόσεως, της ρήψης του Σταυρού από τον Παναγιώτατο στον Κεράτιο Κόλπο. Υπήρξε εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης? Όχι. Αλλά υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και υπήρχε πάντοτε ενδιαφέρον, ναι. Προσέρχονται και μη Ορθόδοξοι Χριστιανοί για να παρακολουθήσουν αυτή την παράδοσή μας. Θα λέγαμε λοιπόν ότι είναι μία ημέρα που συγκεντρώνει τα μάτια του ενδιαφέροντος πολλών συνανθρώπων μας και συμπολιτών μας. Ένα σκηνικό, όπως είπατε, περίεργο λόγω πανδημίας, λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού. Τώρα είμαστε συνηθισμένοι πια από την διαφορετικό από άλλες χρονιές, αλλά θέλω να πω ότι είμαστε συνηθισμένοι από τα μέτρα προστασίας από την πανδημία, τα οποία οφείλουμε να τα τηρούμε κατά το δυνατόν, όπως τα υποδεικνύουν οι υγειονομικές αρχές, ακριβώς γιατί πρέπει να σκεπτόμαστε την προστασία όλων των συνανθρώπων μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την δύσκολη στιγμή που, με την οποία βρίσκεται είναι ολόκληρη η ανθρωπότητα. Είναι ξεχωριστά και πολύ όμορφα τα λόγια που λέτε αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαχρήστου, και πρέπει να σταθώ σε αυτό, να τηρούμε όλοι τα μέτρα ενάντια στην πανδημία και τον κορονοϊό. Οι Έλληνες της πόλης πώς νιώθουν σε μια τόσο ιστορική ημέρα? Η Ρωμιοσύνη πάντοτε συνεχίζει την προσπάθεια και την καθημερινότητά της, όχι μόνο τις γιορτινές ημέρες που είναι μια ευκαιρία, αν θέλετε, να συναντηθούμε όλοι μαζί και να έτσι να ανταλλάξουμε τις ειδήσεις της καθημερινότητάς του ο καθένας, αλλά κάθε μέρα συνεχίζει την προσπάθειά της και τον αγώνα της για να διατηρεί τα έθιμα της παραδόσης πάντοτε γύρω από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που είναι το κέντρο της Ρωμιοσύνης, το κέντρο της Ορθοδοξίας. Και οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζονται. Και βέβαια, ασφαλώς, τα μηνύματα του Παναγιωτάτου σε ό,τι αφορά την πανδημία, για να τηρούμε όλοι τα μέτρα, για την σημασία της προσφοράς, της αυτοθυσίας του ιατρικού προσωπικού, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και όλων όσοι εμπλέκονται στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας, αλλά και όλες οι πρωτοβουλίες που παίρνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο εδώ από το ταπεινό Φανάρι, αλλά το οποίο ακτινοβολεί σε όλο τον κόσμο, αϊφεγγές Φανάρι, μας συνηθίζουμε να λέμε. Από εδώ λοιπόν οι πρωτοβουλίες του είτε αφορούν τα ζητήματα του περιβάλλοντος, είτε τον διαχριστιανικό διάλογο, τον διαθρησκειακό διάλογο ή κοινωνικά ζητήματα, πάντοτε το Πατριαρχείο συνεχίζει την αποστολή του και θα την συνεχίζει στην Κρήτη άλλωστε. Το γνωρίζετε καλά, η Κρήτη υπάγεται πνευματικά. Βέβαια. Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως την έχει χαρακτηρίσει ο Παναγιώτατος, είναι η ναυαρχίδα του Οικουμενικού Θρόνου, οπότε δεν γνωρίζει μόνο, αλλά συμπράττει σε όλα αυτά τα έργα και τις πρωτοβουλίες του Παναγιωτάτου. Μου δώσατε και μια καλή πάσα, συναδελφική πάσα θα τη χαρακτήριζα εγώ, να στείλετε και ένα μήνυμα στους κριτικούς που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή από όλη την Κρήτη.
να ξεπεράσουμε την πανδημία. Άκουσα και τις ειδήσεις από, για τα κρούσματα που υπάρχουν σε ορισμένες περιοχές του νησιού, να ξεπεράσουμε όλη αυτή την δύσκολη κατάσταση και του χρόνου όλοι μαζί να συνεορτάσουμε τα Θεοφάνεια εδώ στον Κεράτιο Κόλπο, κοντά μαζί με τον Παναγιώτατο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Πνευματικό Πατέρα όλων μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαχρήστου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Να είστε καλά.